μια ιστορία για την Αρίστη που βρίσκεται στα Λαυροχώρια, στη βορειοδυτική Ελλάδα. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε, μάλλον να σας ζητήσουμε να σηκώσετε τα χέρια πώς έχετε περάσει από το Λαυρόχωρο στη διάρκεια της ζωής. Δεν πειράζει και οι υπόλοιποι σίγουρα να μην έχετε πάει το πιει νερό. Αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρετε είναι ότι το νερό Ζαγόρι εμφιαλώνεται εκτός των ορίων του Ζαγόρι. Και πρόσφατα αύξησε κατά 4% το μετοχικό του κεφάλαιο με μια σύνταξη με την Αγγλία. Άρα ο τόπος μπορεί να είναι και περιοριστικός και το Ζαγόρι να μην είναι πάντα ένα όριο, αλλά και ένα μπράντ. Φυσικά δεν ήταν πάντα έτσι. Εμείς ενδιαφερόμαστε να κατανοούμε τον τόπο στον τόπο. Και η ιστορία που θα σας πούμε σήμερα είναι για τις κοινότητες στον ορεινό χώρο, σε ένα μακρινό ή όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Όσοι έχετε πάει στο Ζαγόρι, στα Μαστροχώρια ή στο Πογόνι και σε όλες αυτές τις περιοχές που έχουν χτιστεί από κονιτσιώτες και άλλους μάστορες που κατήχαν πολύ καλά την τεχνική της πέτρας, θα έχετε δει δύο ειδών κτίσμα. Την αρχιτεκτονική που έρχεται ως αναπαράσταση του πλεονάσματος, διότι οι άνθρωποι εκεί ταξίδευαν, στέλνανε λεφτά πίσω στις οικογένειές τους, είχαν τεράστια αρχοντικά, τεράστιες εκκλησίες που επιτύχαν τον πλούτο τους, και μια τοπινή, πιο ταπεινή τοπική πρακτική, όπως μεταφράζεται στα λιθόκτη, στα καλτερίνια, στις αναβαθμίδες, στις εμπληκτικές καλλιέργειες, στα μαντιά, στις θάνες και το καθεξής. Φυσικά αυτά τα δύο έχουν ένα κοινό παρομοιωμαστή που είναι ο τόπος, το τοπικό υλικό, ειδικά όσο αναφερόμαστε στην πέτρα. Και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς δομείται αυτός ο χώρος, πέρα από τα βουλούκια των μαστόρων, που είναι υπερτοπικά, έρχονται. Το Ζαγόρι δεν έχει μάστορες, το Ζαγόρι έχει κυρίως εμπόρους. Έρχονται απ' έξω και χτίζουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που χτίζουν, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη συλλογική διαδικασία των κατοίκων. Διότι μπορεί τα μεγάλα αρχοντικά να χτίζονται από εξειδικευμένους τεχνίτες, αλλά οι κάτοικοι του κάθε οικισμού χτίζουν τα καλλιτερίνια τους, τις συλλογικές τους, συλλογικά με το υλικό που έχουν στο χωριό τους και με τα νταμάρια τους, σε μικρή κλίμακα. Αυτό το πράγμα φυσικά σήμερα δεν ισχύει πλέον. Και αν θέλουμε να τοποθετήσουμε μία τομή, θα είναι η δεκαετία του 1960, όπου έχουν ήδη εισαχθεί νέες τεχνολογίες όπως έτσι μένει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα αρκετός κόσμος στο βουνό, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίζεται αυτή η πρακτική της συλλογικής εργασίας για τον κοινό χώρο. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει το ότι ενώ πλέον χρησιμοποιούν τσιμέντο για να φτιάξουν δεξαμενές και να φέρουν νερό στο χωριό που πάντα έχει ξηρασία ειδικά στο Ζαγόρι που είναι πολύ ξερό σε αντίθεση με αυτά που ξέρουμε σήμερα. Χτίζουν λοιπόν με τσιμέντο, αλλά ταυτόχρονα έχουν την γνώση να συνεχίσουν να χτίζουν με ξερολιθιά αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να βάλεις τσιμέντο. Άρα έχουν μια επιλογή και αυτή την επιλογή την κρατάνε. Περνώντας σε δεκαετίες, ειδικά μετά την πτώση της Χούντας που απέτυχε η παραγωγή και τα συντρόφια στον ορεινό χώρο, το βουνό μετατρέπεται σιγά σιγά σε χώρα ανοσυχής. Και καθώς ο τοπικός πληθυσμός εκλείπει, μετακινούμαστε σε μια πιο εργολαβική λογική του δομημένου χώρου και οι εργολάβοι, όπως ξέρουμε, χρησιμοποιούν τσιμέντο. Άρα όλες οι τοπικές κατασκευές που ήταν ξερολιθικές σιγά σιγά δίνουν τη θέση τους σε τεχνολογίες που περιλαμβάνουν το τσιμέντο. Έτσι λοιπόν σήμερα το Ζαγόρι από ένας τόπος κατοίκησης που ήταν πολύ έντονος στο πρόσφατο μέχρι το πρόσφατο παρελθόν έχει γίνει ένας τόπος κυρίως τουρισμού και ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται με τον τριτογενή τομέα της οικονομίας, έχουν μαγαζιά ή στην καλύτερη περίπτωση κάποια ελάχιστη, καλλιεργούν αρνητικά αρνητικά και διάφορα πολύ περιφορειακά έμπνευσης λοιπόν, ή.
Γενάρης, ήταν 14 Γενάρη του 2020, που ήταν κάπως μια, η επίσημη έναρξη μιας δράσης που οργανώσαμε. Ήταν ένα κάλεσμα που απευθύναμε πάλι στους κατοίκους της Αρίστης, την τοπική κοινότητα ευρύτερα μάλλον, όχι μόνο τους κατοίκους, με την έννοια, ναι, αυτή η διευρυμένη έννοια περικλεί και όλους αυτούς οι οποίοι ανήκουν ή θέλουν να τους ανήκει η Αρίστη, αλλά δεν κατοικούν πλέον μόνιμα σε αυτήν, αλλά επανέρχονται σε αυτήν, την επισκέπτονται σε γιορτές, σε διακοπές, καλοκαίρι κυρίως. Και συνήθως δεν είναι μόνο για διακοπές ο λόγος που έρχονται, τους ενδιαφέρει με κάποιο τρόπο και να προσφέρουν στον τόπο τους. Και αυτό το κατανοήσαμε και εμείς και κάναμε ένα κάλεσμα μαζί με το Σύλλογο Νέων Αρίστης σε αυτή τη διευρυμένη τοπική κοινότητα για να χτίσουν και να χτίσουμε μαζί πάλι κάτι, ένα ξεχασμένο καλτερίμι, ένα πέτρινο μονοπάτι δηλαδή, σε ένα σημείο στο οποίο πλέον δεν υπήρχε, δεν φαινόταν να υπήρχε ένα καλτερίμι, αλλά χρησιμοποιούνταν ακόμα σαν διάβαση, σαν ένα μονοπάτι κάτω από το χώμα του οποίου ανακαλύψαμε φράγματα ενός καλτερίμιου και ξαναχτίζοντάς το να οικειοποιηθεί μια χαμένη γνώση, μια χαμένη τέχνη μάλλον, αυτή της ξεροληφιάς, που τη λέμε λαϊκή τέχνη, επειδή ανήκε στις κοινότητες σε μεγάλο βαθμό, δεν ήταν οι εξειδικευμένοι τεχνίτες μόνο που γνωρίζανε, αλλά σε μεγάλο βαθμό βοηθούσαν και συνέβαλαν και έκτιζαν ντόπιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι κυρίως, αλλά και συλλογικά η τοπική κοινότητα, κυρίως των χαμηλότερων στρωμάτων, ήταν μέρος μιας αλυσίδας αυτής της διαδικασίας που από απλές δουλειές όπως το κουβάλιμα μέχρι και τα πιο απλά χτισήματα συνέβαλε και μαζί με τους εξειδικευμένους τεχνίτες χτίζανε χιλιόμετρα από καλτερίμια, από πεζούλες, χερολιχές, σε κάτι που σήμερα αποκαλούμε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ενός ανθρωπογενούς τοπίου που γεννήθηκε από την ίδια του την πέτρα, ένα, μέσα σε βουνά τα οποία όπου και να σκάψεις βρίσκεις πέτρα και όχι χώμα τόσο πολύ. Και τους καλέσαμε να χρησιμοποιήσουν και τις ίδιες πέτρες, αυτές που βρίσκονται δίπλα τους και αυτές που έρχονται οι προγονείς τους, κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αρίστης και των Ζαμποροφορείων γενικότερα, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα ενεργό λατομείο. Αλλά ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται και κάποιος άνθρωπος να συλλέξει ή να κάνει μια μικρή εξόρυξη, ας πούμε, να βγάλει δύο πέτρες από το βουνό να χρησιμοποιήσει. Και επίσης να διεκδικήσει το δημόσιο χώρο με αυτόν τον τρόπο, χτίζοντάς τον, συντηρώντας τον και στήσαμε ουσιαστικά ένα εργαστήριο 5 εβδομάδων, το οποίο ουσιαστικά δουλέψαμε εμείς μαζί με μια ομάδα από τεχνίτες, επαγγελματίες τεχνίτες, γνώστες αυτής της τέχνης, από τους λίγους που έχουν μείνει πλέον, μαζί με νέους μαθητευόμενους τεχνίτες, ούτως ώστε να συνεχίσει αυτή η γνώση τουλάχιστον σε εξειδικευμένα χέρια, και μαζί άλλοι 20 εθελοντές από την τοπική κοινότητα, αλλά και όχι μόνο από την Αρίστη και τα Ζαμποροχώρια, αλλά και από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ήρθαν, φιλοξενήθηκαν στην Αρίστη και δούλεψαν διεκδικώντας και την τέχνη και το δημόσιο χώρο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε είναι ότι παρότι πλέον δεν υπάρχει κόσμος στα χωριά, υπάρχουν συλλόγοι και υπάρχουν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι όλες οι επιχειρήσεις της Αρίστης που είναι 7 μεγάλα ξενοδοχεία συν 3 εστιατόρια, όπως και ο τοπικός σύλλογος, κάπως στήριξαν την προσπάθεια. Βέβαια, εάν είχε γίνει εκτός του πλαισίου του κορονοϊού η δράση,
πιθανότητα δεν θα μπορούσαμε να βρούμε κάπου να κοιμηθεί ο κόσμος, διότι τα ξενοδοχεία ήταν 100% πληρότητα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Αλλά εν δεδομένου των συνθηκών ήταν αρκετά γενναιόδοροι οι ξενοδόχοι, ώστε να μας παραχωρήσουν δωμάτια και να μην κρατήσουν τα ξενοδοχεία τους κλειστά, ώστε να στεγαστούν οι εθελοντές και κάποιοι μάστερες και να υλοποιηθεί η δράση. Και αντίστοιχα, ο Σύλλογος Νεαρής, που είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος με ελάχιστα φυσικά μπάτζετ, αντιστοίχως πλήρωσε, κάλυψε κάποια έξοδα για τους εθελοντές, την εστίασή τους και ούτω καθεξής. Οπότε, όσο προσπαθείς να βρεις τρόπους να επανοικιοποιηθείς στο δημόσιο χώρο, μπορεί στην αρχή να είναι πολύ μισοάδιο το ποτήρι και να σκέφτεσαι ότι πάει, δεν υπάρχουν πια κοινότητες, δεν υπάρχει δυναμική. Αλλά τελικά ίσως χρειάζεται απλώς να κοιτάξεις λίγο διαφορετικά την στρωματογραφία των κοινωνικών μετώπων. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του σας στην προσπάθεια, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Γιατί πραγματικά ήταν ένα, ο καθένας με τις δυνατότητες που έχει φροντίζει να συνεισφέρει και έτσι νομίζω ότι ήταν και στο παρελθόν. Δηλαδή μπορεί να μην έρχονταν όλοι να κουβαλήσουν πέτρες, μπορεί κάποιοι που είχαν και τη δυνατότητα να προσέφεραν σε χρήματα και άλλοι που δεν είχαν χρήματα να προσφέρουν να προσέφεραν με θελοντική εργασία. Αλλά με κάθε τρόπο καταλαβαίνουμε ότι η συνεισφορά ουσιαστικά του καθενός είναι ένα μέσο διεκδίκησης. Και έτσι κάπως καταλήγουμε κι εμείς ότι και η γνώση και η τέχνη και οι πέτρες και η γη και ο δημόσιος χώρος ανήκουν σε αυτόν που τα διεκδικεί. Ευχαριστούμε πολύ. Τελικά είχε αποτέλεσμα η προσπάθειά σας, ολοκληρώσετε τον δρόμο αυτόν του... Ναι, εμείς αυτό που είχαμε σχεδιάσει το ολοκληρώσαμε. Αυτό είναι κάτι που... Άρα είναι ενθαρρυντική η προσπάθεια. Πώς? Είναι ενθαρρυντικό αυτό, γιατί μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Ναι, βέβαια το αποτέλεσμα δεν κρίνεται μόνο εκ του... συγκεκριμένου αποτελέσματος, ενώ ότι η προσπάθειά μας προσπάθησε να δώσει μια κατεύθυνση και προς τους κατοίκους, ας πούμε, της περιοχής να ενδιαφέρονται για το δημόσιο χώρο τους και αν τυχόν, ας πούμε, μεθαύριο φύγει μια πέτρα, να μπορέσει κάποιος να τη βάλει πάλι πίσω, γιατί όλες οι καταστροφές οι μεγάλες πολλές φορές ξεκινάνε από μια πέτρα. Άρα θα το δούμε στην πορεία το πόσο αυτό μπορεί να επηρέασε η τοπική κοινότητα ή αν ήταν απλά... Και να βρει και λιμνητές σε άλλες επαρχίες. Ναι, πάντως, μιας και το ρωτήσατε, ακριβώς πριν δύο χρόνια που κάναμε αυτή την πρώτη συζήτηση πριν γίνει το έργο, ουσιαστικά που το παρουσιάσαμε σε μια αρκετά μεγάλη εκδήλωση, χαρήκαμε πολύ που είδαμε ότι μετά από κάποιες εβδομάδες και να είχαμε φύγει εμείς, κάποιοι κάτοικοι πήραν πιεστικά μηχανήματα νερού και καθάρισαν κάποια παλιά καλδερίμια και τα αναδείξαμε υπό την έννοια αυτή ακριβώς. Ότι υπάρχουν από κάτω γιατί να παρακαλάω τον Δήμο να μου φέρει ένα που τελικά θα βάλει και τσιμέντο από κάτω και θα γλιστράω το χειμώνα και θα πιάνει πάγο, ας πούμε. Ενώ έχω το ξεροληπτικό και μπορώ να το καθαρίσω μόνο. Είναι ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί νομίζω ότι ακριβώς πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός είχαμε κάνει μια πρώτη, ας πούμε, ανασκαφή. Εκεί που βλέπαμε χώμα και λέγαμε να υπάρχει κάτι από κάτω για να δούμε. Τέλος πάντων, σκάβαμε από εδώ, σκάβαμε από εκεί. Βρήκαμε κάποια θράσματα ότι υπήρχε καλδερίμη. Και μάλλον αυτό ακούστηκε στο χωριό, ότι κοίταξε να δεις, ήταν θαμμένο. Και μετά έγινε το πρώτο lockdown, ας πούμε, που έκλεισαν τα πάντα και ήταν ο κόσμος αποκλεισμένος, ας πούμε, εκεί πέρα και το είδε δημιουργικά. Και αποκαλύφθηκαν δύο άλλα καλδερίμια έτσι, τα οποία ήταν θαμμένα και πολύ πιθανό, ας πούμε, τώρα να έβγαινε ένα έργο
να ξαναγινόταν κάτι από πάνω, ενώ ήταν άθικτα ακριβώς επειδή ήταν. Ναι, μα σε πολλές επαρχίες υπάρχουν τέτοια παντερήμια, τα οποία είναι καταλυγμένα, τα έχει καλύψει η φύση. Δεν είναι ενδιαφέροντοι. Και τα καταστρέφουν, γίνονται αντιδρόμοι, τα καλύπτουν με άστρα του Θεού. Ναι, είναι ενώ είναι η παραδοσιακή τέχνη που υπήρχε τα προηγούμενα. Ναι. Υπήρχε κάποια κοινότητα, ας πούμε, που διαδικτυακά ήξερε ότι μπορεί να έρθει σε επαφή κανείς μαζί σας για να εμπνευστεί για να μάθει για την τέχνη. Εμείς είμαστε μια ομάδα από κυρίως αρχιτέκτονες, μηχανικούς, φαινόμενος αρχαιολόγος, που κάνουμε τέτοια project, κυρίως στην Ήπειρο, αλλά όχι μόνο, και ασχολούμαστε γενικότερα με τις παραδοσιακές τεχνικές, την έρευνα γύρω από αυτές, την εκπαίδευση γύρω από αυτές, που περιλαμβάνει και την πιο, ας το πούμε έτσι, δηλαδή προσπαθούμε να πιάσουμε την αλυσίδα από την Ακαδημία, ας πούμε, και τους μηχανικούς επιστήμονες, μέχρι τις τοπικές κοινότητες και τους μάστορες προφανώς. Πώς είναι για εσάς το να βρίσκεται σε αυτό το ρόλο του διεκδικητή, του υποκινητή για το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο, γιατί δεν είστε από τα πόλη, δεν είστε από το θα ήθελα να σήμερα την αρέσει. Α, αλλά πώς είναι για εσάς το αίσθημα αυτό που βγαίνεις και να κινητοποιείς? Θα ήθελα να πεις πρώτα εσύ που ήσουν στην κίνηση του χωριού σου. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οριακά είναι πιο δύσκολο να σε αποκτήσω. Γιατί μικρό χωριό πλέον υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει κάποιοι να βάλουν στην αρχή. Αλλά τελικά, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιος κόσμος που δεν θα τον ακουμπήσει το που κάνεις έτσι και αλλιώς, καταλαβαίνεις ότι μάλλον βλέπεις ότι μπορεί η πλειοψηφία στην αρχή να είναι σκεπτική, να λένε τι πάνε να κάνουμε αυτή τώρα και όλα αυτά. Τα οποία δεν είναι τωρινά. Ας πούμε, όταν σκάβανε οι αρχαιολόγοι στο Βουλδομάτι που κάνουν και τα παλιωτικά σπήλαια, λέγανε έρχονται να βγουν το χρυσό που είχε πετάξει ο Τσότσι. Δηλαδή, ήταν να πούμε. Το αντιμετωπίζει και στην ιστορική του διάσταση και δεν σε ακουμπάει τόσο. Βλέπεις ότι από την πράξη κάπως παρακύπτει περισσότερος κόσμος. Κάποιοι ήρθαν να δουλέψουν. Ένας άνθρωπος που στην αρχή έλεγε κακά λόγια, μετά ήρθε επιπληρωμή και δούλεψε. Και πολλοί κόσμος βλέποντας όλη αυτή τη διαδικασία άρχισε να, ειδικά μεγαλύτερη σε ηλικία που στην καλύτερη αναδρανείς, άρχισε να θυμούνται, δηλαδή βρήκαμε σε ένα σημείο ένα γκρεμισμένο σπίτι, μια καλύβα κάτω από το έδαφος, που μετά άρχισε να θυμούνται ποια μου ήταν. Οπότε δημιουργείται και μια έτσι αναζωπήρωση της ιστορικής μνήμης. Και τελικά όλη αυτή η πολύ σύντομη σε διάρκεια η ακάλυψη, μιλάμε για 30 χρόνια, δεν είναι παραπάνω, δηλαδή, η κατάρρευση, μπορεί να αναζωπηρωθεί, δεν είναι ότι έχουν οι φορείς μήνες πεθάνει γιατί είναι 200 χρόνων. Ναι, 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 ναι. Όχι, είναι και εδώ, ναι, όσους αφήσει ο κορονοϊός, θα το πάρω πάρει. Τώρα για το σε μεγαλύτερη κλίμακα, ο Παναγιώτης. Πάντως και για την Αρίστη, να πούμε ότι αφού του ολοκληρώθηκε η δράση, μας έγινε και πρόταση για να κάνουμε μια μελέτη για όλα τα κατερίμια της Αρίστης, ουσιαστικά, που θα να γίνει αποκατάσταση όπως, γιατί δηλαδή είδαμε το αποτέλεσμα του έργου. Οπότε πολλές φορές αφού του κάνεις κάτι, πολλοί κινητοποιούνται και καταλαβαίνουν. Οπότε γενικότερα πάντως η αντιμετώπιση που έχουμε συναντήσει είναι και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή κάποιες φορές πηγαίνουμε εμείς σε κάποιο τόπο γιατί μας αρέσει, ας πούμε κάπως, και θέλουμε να καλύψουμε πράγματα. Όπως για παράδειγμα τώρα το τελευταίο project που κάναμε ήταν στη Θηρασιά, απέναντι από τη Σαντορίνη. Και εκεί είναι μια άλλη περίπτωση τοπικής κοινότητας,
πολύ κλειστή, πολύ απομονωμένη, πολύ λίγος κόσμος, άλλη, επειδή είναι και νησιωτική, είναι μια άλλη περίπτωση. Εκεί πάλι ήμασταν εμείς υποκινητές και λειτουργήσε μέχρι ένα βαθμό. Αλλά βλέπεις, εξαρτάται ας πούμε και το πόσο ευήκοα όταν υπάρχουν, ας πούμε, και πόσο σχετικός μπορεί να είναι ο κόσμος με μια τέτοια δράση. Από την άλλη πλευρά, μας έχουν καλέσει από διάφορες άλλες περιοχές άλλοι άνθρωποι και σύλλογοι, οι οποίοι είναι από μόνο τους υποκινητές των εγκαταστάσεων. Οπότε εκεί δεν χρειάζεται να είμαστε κάνοντες. Υπάρχουν έτοιμοι, δηλαδή είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να υποδεχτούν, να κινητοποιήσουν ακόμα περισσότερους από την κοινότητά τους. Ναι. Εντάξει, εσείς μας είπατε για το Έλεγχο να ρίξετε και για τη φυλασσία και πολύ ωραίοι τόποι συνδυάζουν τη φυσική κληρονομιά, είστε το στοιχείο της πολιτισμικής κληρονομιάς. Βλέπει δηλαδή μια συνθήκη εδώ, ιδιαίτερα πολιτιστικά, ας πούμε, φορτισμένη, που λένε ότι όλα αυτά είναι προστατευόμενα, τα αντιμετωπίζουμε εξ αρχής με ένα θετικό αξιακό φορτίο. Και άρα ενδεχομένως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι θετικά αντιμετωπίζουν απέναντί τους. Από την άλλη όμως, τελικά όταν δουλεύουμε σε αυτές τις εμπειρίες που έχετε, όχι μόνο την αρέσει, που είναι μια, μας πω, μια θετική εμπειρία που όλοι συνεργαστήκατε αρμονικά, έως προς το αποτέλεσμα, το στοιχείο, υπάρχει ένα στοιχείο που είναι σύγκρουση, ότι κάποιος να κινητοποιείται πιο πολύ και να φέρει κάτι άλλο από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας πω μόνο καλά. γιατί τα άλλα θέλουν χρόνο. Πρέπει να πω. Εντάξει. Πες και μια εύκολη απάντηση είναι να δώσεις παραδείγματα, ίδιος ανώνυμα. Είναι ότι είχαμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια να στεγαστεί ο κόσμος, είχαν ανοίξει αρκετά ξενοδοχεία, όλα τα ξενοδοχεία από κάποια κομμάτια, είχαμε συμφωνήσει με τις εστιατόρια και όλα αυτά. Και έμενε να βρούμε ένα σπίτι για να μείνει ένας μάστορας με την γυναίκα του και το παιδί του. Και εντάξει, τώρα το budget, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν πολύ στενό, δεν είχε προοπτική να βρούμε πάρα πολλά λεφτά να διαθέσουμε. Και είχαμε μάθει ότι υπήρχε ένα άδειο σπίτι, το οποίο μόλις είχε ξενιδιαστεί, ξέραμε ότι αυτός που έμενε πλήρωνε 200 ευρώ, ξέρω εγώ, το μήνα ενίκιο συμβολικά. Οπότε ήρθα εγώ σε επαφή μαζί του και του είπα το και το ανεπίπλωτο, τίποτα, δύο δωμάτια. Γιατί του λέω, θα βάλουμε εμείς μέσα. Νοικιάσαμε στο για ένα μήνα, κάπως να του δώσουμε 200 ευρώ, να μείνει άνθρωπος. Και μας ζήτησε για τις 4-5 εβδομάδες του project 500 ευρώ με σύμβαση στην κανονικά ρεπαιδί μου. Οπότε. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Ψάχνεις τρόπους να το παρακάμψεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση καταφέραμε να το παρακάμψουμε γιατί ένα σύλλογο σε ένα γειτονικό χωριό βρήκε κάποια έσοδα και μας παραχώρησε ένα άλλο κτίριο στο οποίο έμειναν κάποιοι μάστρες και πήγαινε έρχοντα. Οπότε, θέλει το αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει. Ορίστε. Θέλει το αποτέλεσμα, αλλά αυτό ο πολίτη μου άστοχο. Ναι. Δεν είναι ποιοι το θέλουν. Είναι η λογική τη ιδιοκτησία. Και εγώ έχω ένα σπίτι στην αρίστη, αυτή τη στιγμή αρίστη έχει για τη δημιουργία ξεκολονακίου. Άρα, εσύ για να μου το ζητά για να κάνει κάτι κοινοφελέ, έχει φράγκα. Γιατί αν δεν έχει φράγκα, δεν είναι ασχολή με του άλλου, ασχολή με την πάρκα σου. Επομένω, είναι μια αληθιδωτή αντίδραση που δεν έχει σχέση αν είναι στην αρίστη. Να είναι μια νοοτροπία ελληνική κάπου. Φυσικά υπάρχουν και τα παραδείγματα. Βασικά, το πιο ακραίο παράδειγμα για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ή οι φορείς, πολλές φορές, οι οποίοι θα κερδίσουν μια υπεραξία από κάτι το οποίο δεν θα έκαναν μόνοι τους. Δηλαδή, σε κάποιες φορές μπορεί να μιλάμε είτε για ιδιοκτήτες, είτε για δήμους, είτε για τέλος πάντων. Συλλόγους οι οποίοι μπορούν να μια υπεραξία, αλλά δεν το βλέπουν καν ότι ξέρεις, θα βοηθήσω έστω λίγο για να φανεί το όνομά μου. Πολλές φορές είναι τελείως θέμα νοοτροπίας. Μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή,
γιατί καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνεις, και αυτός ο οποίος ωφελείται να σε εμποδίσει. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία. Και επειδή είναι μια μεγάλη αλυσίδα η κατασκευή του δημοσίου χώρου, του εργασιακά, και μάλιστα όταν μιλάμε και για μνημεία ή τέλος πάντων, ναι, πράγματα που προστατεύονται, είναι μια μεγάλη αλυσίδα η οποία εμπλέκει από πολιτιστικούς φορείς, ας πούμε, κεντρικούς, μέχρι όταν, ας πούμε, δήμους, περιφέρειες, εταιρείες εκτός από τις τοπικές κοινότητες και τους ιδιοκτήτες. Και είναι μια νοοτροπία η οποία, να, για παράδειγμα, ας πούμε, τώρα στη Κρασιά, στο τελευταίο έργο που κάναμε, που είχαμε μια, για να μπορέσει να κάνει ένα έργο, πρέπει να έχει μια εγκεκριμένη μελέτη από διάφορους φορείς. Καταθέσαμε τη μελέτη, πήραμε όλες τις εγκρίσεις, μας θέλει να ξεκινήσουμε. Τελευταία στιγμή